τις κρατήσεις εισιτηρίων κτλ. Τα κέρδη μεγαλώνουν για τις εταιρείες. Με κάποιες από αυτές μάλιστα να ξεπερνάνε, όπως λένε, ακόμα και τις ίδιες τους τις προσδοκίες, τις προβλέψεις. Άλλες να εισάγονται στο χρηματιστήριο, άλλες να επενδύουν στα Βαλκάνια, στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Ω, τι θαύμα θα πει κάποιος. Μήπως αυτά συνεπάγονται και καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια. Μήπως συνεπάγονται υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατοχύρωση δικαιωμάτων. Δυστυχώς, τα ρητορικά αυτά ερωτήματα έχουν αρνητική απάντηση. Η εργοδοσία στις αεροπορικές εταιρείες, στην επίγεια εξυπηρέτηση και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στα αεροδρόμια για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους, γίνονται πιο επιθετικές.